Η ήττα της Ουκρανίας φέρνει σύγκρουση ή παρουσίας. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ μας προετοιμάζει ήδη για πόλεμο. Μασάς τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ λοιπόν για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, ετοιμάζει με τις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Μπομ Μπάουερ, ενώ η συμμαχία ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην Ευρώπη από το 1945. Η Ουκρανία έχει εγκλωβιστεί σε μια υπαρξιακή μάχη για την επιβίωσή της σχεδόν 2 χρόνια μετά τον πόλεμό της με τη Ρωσία και οι δυτικοί στρατοί και οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο που τη βοηθούν να αποκρούσει τις δυνάμεις εισβολής, δήλωσε ανώτατος αξιωματικός του ΝΑΤΟ την Τετάρτη. Σε μια συνάντηση των ανώτατων αρχών της συμμαχίας των 31 χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Μπομ Μπάουερ, είπε επίσης ότι πίσω από το σκεπτικό του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο κρύβεται ο φόβος της δημοκρατίας σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από εκλογές σε όλο τον κόσμο. Σε 2 ημέρες συνομιλιών στις Βρυξέλλες, οι ανώτατοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ αναμένεται να δώσουν λεπτομέρειες για τα σχέδια για τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις στην Ευρώπη από τον ψυχρό πόλεμο αργότερα αυτό το έτος. Οι στρατιωτικές ασκήσεις προορίζονται ως μια νέα επίδειξη δύναμης από το ΝΑΤΟ και τη δέσμευσή του να υπερασπιστεί όλα τα συμμαχικά έθνη από επίθεση. Καθώς ο πόλεμος βυθίζεται και με την μειούμενη πλέον χρηματοδότηση, είπα και η Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την οικονομία της Ουκρανίας, που έχει καταστραφεί από τις συγκρούσεις, να συγκρατείται από πολιτικές εσωτερικές διαμάχες, ο Μπάουερ έκανε έκκληση για μια προσέγγιση ολόκληρης της κοινωνίας στην πρόκληση που υπερβαίνει τον στρατιωτικό σχεδιασμό. Χρειαζόμαστε δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς να αλλάξουν νοοτροπία για μια εποχή που όλα ήταν προγραμματισμένα, προβλέψιμα, ελεγχόμενα και επικεντρωμένα στην αποτελεσματικότητα, σε μια εποχή όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, είπε ο ίδιος στη συνάντηση. Για να είμαστε πλήρως αποτελεσματικοί επίσης στο μέλλον, χρειαζόμαστε έναν πολεμικό μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Μπάουερ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.